Σχολιάζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, στις εξαγγελίες βγήκε ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς, ξέρετε, δεν μασάει. Πού είναι εκείνη η ψυχή. Ο Σαμαράς, προκειμένου να γίνει πρωθυπουργός, θα πει τα πάντα. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό μας έχει πει ότι θα ξαναεπαναφέρει τη συντάξη στα 700 ευρώ. Τα πολυτεχνικά επιδόματα. Τα πολυτεχνικά επιδόματα, όλα θα επιστρέψουν. Και βγαίνει ο Βενιζέλος και ξεκινάει μια κριτική σε αυτές τις δηλώσεις του Σαμαρά και λέει. Ακούω τη Νέα Δημοκρατία που λέει: εμείς δεσμευόμαστε να επαναφέρουμε τα πολυτεχνικά επιδόματα και να αναπληρώσουμε τις συντάξεις μέχρι 700 ευρώ. Και λες τώρα θα συνεχίσει και θα του βάλει χέρι, μα τι λαϊκισμοί είναι αυτοί και τι ψεύτικες υποσχέσεις και τι θα και εξαπατάμε, πού θα τα βρείτε και είναι δυνατόν τέτοιες εποχές να λέμε τέτοια πράγματα και όμως συνεχίζοντας λέει. Ακούω τη Νέα Δημοκρατία που λέει εμείς δεσμευόμαστε να επαναφέρουμε τα πολυτεχνικά επιδόματα και να αναπληρώσουμε τις συντάξεις μέχρι 700 ευρώ. Το βρίσκω τραγικά λίγο αυτό. Γιατί μόνο αυτό. Εγώ έχω πονέσει και έχω λυπηθεί όχι μόνο για αυτό αλλά και για πολλές άλλες περικοπές. Και όλες πρέπει να αποκατασταθούν. Ουσιαστικά η φάση είναι τις βλέπω τις υποσχέσεις σας. Πώς το λένε στο πόκερ. Και ανεβάζω. Θα μου βγει σε μένα σε υποσχέσεις. Μόνο 700 ευρώ θα του δώσουμε. Τραγικά λίγα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Τι λένε. Δεν γίνεται. Σαν την προεκλογική περίοδο δεν έχει μαγική. Τα πάντα τώρα αλλάζουν όλα. Έτσι καταλαβαίνεις ότι ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος. Αλλά ο Παπανδρέου, ρε παιδιά, ο Γιώργος μας, ρε παιδιά, αυτό το κόσμημα, το κόσμημα, τι θα γίνει, ποιο είναι το μέλλον του από εδώ και πέρα. Θέλω να μου πείτε ο Γιώργος Παπανδρέου ποιος θα είναι ο ρόλος την επόμενη μέρα και αν θα είναι στα ψηφοδέλτια. Ο Γιώργος Παπανδρέου θα είναι πάντα μαζί μας, είναι ένα στοιχείο της φυσιογνωμίας και της ιστορίας του κινήματος πολύτιμο, το οποίο θα αξιοποιηθεί στο έπακρο. Είναι ο πρόεδρος Σοσιαλιστικής Διεθνούς, είναι ο φίλος μας, ο σύντροφός μας, συστρατευμένος στην υπόθεσή μας και φυσικά θα κοσμήσει και τα ψηφοδέλτια του Πασόκ ως πρώην πρωθυπουργός, που όπως ξέρετε εκλέγεται χωρίς σταυρό προτίμησης όποια περιφέρεια επιλέξει. Θα τον αξιοποιήσουμε στο έπαρκρο. Φτάνει ρε παιδιά. Φτάνει ρε παιδιά, δηλαδή όχι τέτοια χαριστία. Φτάνει να τον έχετε ξεζουμίσει τον άνθρωπο. Όσο έδωσε, έδωσε. Ας το λίγο να ξεκουραστεί το Γιώργο τον Παπανδρέου. Είναι σαν το. Εκείνη τη σκηνή από την ταινία. Το πώς το έλεγε, όχι άλλο κάρβουνο. Όχι άλλο κάρβουνο. Όχι άλλο